Η ατομική ευθύνη κυριαρχεί ως άποψη στους πολίτες της Κέρκυρας όσον αφορά τη ραγδαία εξάπλωση της μετάλλαξης όμικρον. Όσον αφορά τα νέα μέτρα που επέβαλε η κυβέρνηση κατά της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, οι περισσότεροι πολίτες υποστηρίζουν ότι έπρεπε να είχαν πάρθει νωρίτερα, ενώ μερίδα πολιτών υποστηρίζει ότι θα δεχθεί μεγάλο πλήγμα η κλάδη της εστίασης και των νυχτερινών κέντρων. Βλέποντας και ακούγοντας τους ειδικούς ανά τον κόσμο, θεωρώ ότι είναι, δηλαδή δεν πρέπει να υπερβάλλουμε και να μας πιάνει πανικός. Πρέπει να υπάρχει από όλους και συνολικά και ατομικά, ατομικές ευθύνες και ευχόμαστε να ξεμπερδέψουμε. Αυτό θα γίνει όμως, κατά την άποψή μου, σιγά σιγά και με προσοχή και η άποψή μου, σέβομαι και τις απόψεις των αλλωνών, να εμβολιαστεί ο κόσμος. Κοιτάξτε, το ότι κάτι πρέπει να γίνει, αυτό είναι αυτονόητο. Κάποια μέτρα να πάρθουν. Σε αυτή την περίπτωση θίγονται τα νυχτερινά κέντρα, η εστίαση και μετά τις 12. Όχι, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι τόσο αυστηρά, τουλάχιστον για την πρωτοχρονιά. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο χαλαρά, όχι πολύ, λίγο. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, εκεί που μιλάμε για την εστίαση, ανά 6 άτομα στο τραπέζι, χωρίς μουσική, δεν νομίζω ότι δεν θα βλάπτε η μουσική. Μην κοροϊδευόμαστε, όλα με ένα μέτρο. Και να σκεφτούμε τους ανθρώπους που ήταν να δουλέψουν αυτή την ημέρα και περιμένουν να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί. Η μετάλλαξη όμικρον όμως σαρώνει πλέον την Ευρώπη, την Ελλάδα. Ανησυχείτε εσείς? Φυσικά ανησυχώ. Φυσικά και ανησυχώ. Δεν υπάρχει νομίζω άνθρωπος που να μην ανησυχεί. Αλλά νομίζω ότι όταν πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα, εμβολιαστούμε, είναι η βάση αυτό, όλα καλά θα πάνε. Καλύτερα να είναι λίγο να προσέχουμε, να κάνουμε, να ράνουμε όλα. Δηλαδή πιο πολύ θεωρείτε ότι είναι ατομική η ευθύνη του καθενός? Ναι, πρέπει να έχουμε ευθύνη, γιατί άμα δεν προσέχουμε... Η μετάλλαξη όμικρον καλπάζει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και παντού πλέον. Σας ανησυχεί εσάς αυτό? Λογικό, ναι. Όλοι φοβάμαστε. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Να πάρουμε πιο πολύ μέτρα όλοι μας, να προσέχουμε, να κάνουμε το εμβόλιο. Θα πρέπει να είναι πιο αύστερα νομίζω, γιατί η κατάσταση είναι τραγική. Σίγουρα θα γίνει χειρότερα από ό,τι είναι και πιστεύω ότι είναι η καλύτερη κατάσταση τώρα να γίνουν ακόμα λίγο πιο έντονα τα πράγματα. Αλλιώς δεν θα ηρεμήσει κανένας ποτέ και του χρόνου θα είναι πάλι έτσι και δεν θα ηρεμήσουμε. Εσείς ανησυχείτε με την ανεοδική πορεία που έχουν πάρει τα κρούσματα λόγω της όμικρον τελευταίο καιρό? Πάρα πολύ και πολλοί ανθρώποι δεν το καταλαβαίνουν και είναι πολλοί ανητές οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν το λόγο, σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους, δεν μπορούν να καταλάβουν το λόγο που το κάνουν όλο αυτό. Αυτά. Οπότε εκτός από τα μέτρα είναι και η ατομική ευθύνη, πιστεύω. Ακριβώς. Ακριβώς. Πιστεύω ότι ήταν αναγκαία βάση της κατάστασης. Πρέπει λίγο να μαζευτούμε, πρέπει να προσέχουμε. Γιατί έρχονται δύσκολες μέρες. Πιστεύω ο Γενάρης και ο Φλεβάρης θα είναι πολύ δύσκολος. Αλλά ύστερα, αφού θα φτιάξει και ο καιρός, πιστεύω θα φτιάξουν και τα πράγματα και πιστεύω ότι θα είναι και ο τελευταίος χειμώνας της πανδημίας. Σας ανησυχεί λίγο ότι η μετάλλαξη όμικρον έχει προκαλέσει πολλά κρούσματα? Από ό,τι λένε και οι γιατροί, θεωρώ ότι η μετάλλαξη όμικρον δεν είναι τόσο επικίνδυνη. Μπορεί να εξαπλώνεται γρήγορα, αλλά δεν είναι τόσο θανατηφόρο όσο η Δέλτα. Φυσικά και πρέπει να τα τηρήσουμε, γιατί αυξάνονται οι εισαγωγές. Μπορεί να μην αυξάνονται οι θάνατοι, αλλά αυξάνονται οι εισαγωγές. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Γιατί τα νοσοκομεία μας δέχονται μεγάλη πίεση. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να προσέχουμε. Τα νέα μέτρα νομίζω ότι έπρεπε να είχαν λίγο πιο πρώτα. Θα σε θυμίσω ακόμα στο πικ. Αυτή είναι η γνώμη μου σε αυτό που με ρωτήσατε. Ναι. Τώρα έχουμε ραγδαία εξάπλωση των κρουσμάτων λόγω της όμικρον. Ανησυχείτε εσείς? Και βέβαια ανησυχώ. Και βέβαια ανησυχώ. Πάει για τα 30.000 να πούμε το αυτό. Καταλαβες. Πολύ καλύτερα είμαστε όταν ξεκίνησε η αυτή παρά τώρα. Τι. Η γνώμη μου είναι ότι μας βάλανε και κάναμε εμβόλια και αποτέλεσμα δεν βρίσκουμε αυτό. Τώρα θα δείξει ο καιρός, δεν ξέρω. Από τη στιγμή όμως που έχουν αυξηθεί πολύ τα κρούσματα, λογικά φοβούνται και αυτοί μην κορεστεί το θέμα με τα νοσοκομεία, μήπως δεν μπορούν να καλύψουν κλίνες, μήπως... Οπότε περισσότερο ατομική ευθύνη. Ακριβώς. Πιο πολύ.